Συγκλονιστικό αυτό με το οποίο καταλήγει. Έχω φάει πολύ ξύλο στη ζωή μου και το μυαλό μας έφαγε ξύλο μεγαλώνοντας όταν ήταν μικρό κορίτσι. Από την οικογένεια, ενδοοικογενειακή βία, από προηγούμενες σχέσεις. Αυτό καταλάβαμε. Σου είπε κάτι, Νάσο? Νομίζω ότι το είπε και σε συνέντευξη, ότι ήταν από προηγούμενες σχέσεις, από παραβατικές συμπεριφορές, από βίαιες συμπεριφορές συντρόφων της που βρέθηκαν μαζί της. Και μάλιστα τη ρώτησα και ευθέως γιατί έμεινες. Και μου λέει ότι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Όταν είσαι, λέει, μέσα στο χορό, αντιλαμβάνεσαι πολύ περισσότερα πράγματα. Προφανώς είναι ένα κορίτσι το οποίο παλεύει μόνο του, αυτό είναι δεδομένο. Για εμάς που γνωρίζουμε το χώρο λίγο παραπάνω και λίγο πίσω από τις κάμερες και λίγο από τα φώτα, ξέρουμε ότι η Μικαέλα είναι ένας άνθρωπος που παλεύει μόνη της με τις ανασφάλειές της, με τις αδυναμίες της. Το παλεύω με το τρώω ξύλο. Είναι μια μεγάλη απόσταση το παλεύω με το τρώω ξύλο. Εσημέρι, και ο κάθε άνθρωπος. Δεν μπορεί να το επαναλαμβάνεις και λες, έχω φάει πολύ ξύλο. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί το είπαμε και χθες στην εκπομπή αυτό, ότι το κομμάτι του ξυλοδαρμού και το κομμάτι της βίας είναι απαράδεκτο, κατακριταίο, παράνομο, παραβατικό και πρέπει πάντα να το σταυρώνουμε στην πλατεία Συντάγματος όταν συμβαίνει. Τώρα, ο κάθε άνθρωπος. Το πώς αντιλαμβάνεται όλο αυτό και πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό, νομίζω ότι επαφίεται στο πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται την αξιοπρέπειά του και την προσωπικότητά του. Έχει μεγαλώσει, Μέρη, γιατί. Γιατί δεν αντέχεσαι τη βία όμως συνέχεια. Το λες εσύ αυτό που έχεις μεγαλώσει ένα ενδεχομένως υγιές περιβάλλον και δεν λέω για την Μικαέλα, γιατί δεν γνωρίζω το κορίτσι πώς μεγάλωσε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε ένα βίαιο περιβάλλον και έχει συνηθίσει ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης η βία και η βιοπραγία, δεν μπορεί να το αντιληφθεί όπως το λες εσύ. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Δείτε τα ανήλικα, Ελένη, δείτε την ανήλικη παραβατικότητα το τελευταίο διάστημα. Όλοι οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, είτε τους έχουμε στην εκπομπή καλεσμένους, είτε μιλώντας πίσω από τις κάμερες, μας λένε το εξής, ότι το παιδί μιμείται το περιβάλλον το οικογενειακό στο οποίο βρίσκεται. Όταν λοιπόν βλέπει βία μέσα στο σπίτι, όταν έχει συνηθίσει να τρώει ξύλο, όταν τη δεκαετία του 70 και του 80 υπήρχε έντονα στην ελληνική κοινωνία ότι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος και πολύ μεγαλώσαμε με το ξύλο και τις σφαλιάρες. Λοιπόν, όταν τα όρια δεν ήταν ευδιάκριτα από τους γονείς και τους δικούς μας, αν θέλεις, σε μια προεφηβική, εφηβική ηλικία για το μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και όταν πατούσαμε στα όρια αυτά, τρώγαμε σφαλιάρες και τρώγαμε ξύλο προκειμένου να μαζευτούμε. Και η οικογένεια έλεγε Νάσο μου ότι κοίταξε να δεις ο άντρας, έτσι είναι, θα σηκώσει και το χέρι στο τραπέζι και εσύ κάνε. Γιατί έχεις την εντύπωση ότι σε μικρές κοινωνίες σήμερα, Ελένη μου, έχεις την εντύπωση ότι σε μικρές κοινωνίες, σε μικρότερες κοινωνίες σήμερα δεν συμβαίνουν όλα αυτά? Ας μην βάζουμε άλλους σκελετούς. Ας μην βάζουμε άλλους σκελετούς κάτω από το χαλί. Ας τα βλέπουμε, ναι, ας τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα πιο αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Μου έκανε εντύπωση ότι μίλησε για όλα. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι είναι ένα κορίτσι που αυτά τα 2-24 που μεσολάβησαν μέχρι να σου μιλήσει, διάβασε ό,τι γράφτηκε για εκείνη στα social media. Δηλαδή, μίλησε για ό,τι μπορεί κάποιο μυαλό να θεώρησε ως δεδομένο για τον ξυλοδαρμό της. Και το απάντησε, δηλαδή. Ήθελε να το βγάλει από μέσα της. Να σου πω ότι όλο αυτό το διάστημα, αυτές τις 2 μέρες, βίωσε μόνη της την όλη ιστορία. Τη ρώτησα αυτό που είπε και η Μέρη στον Αλέξη τον Κούγια πριν, για ποιο λόγο δεν πήγε αμέσως. Και αν αυτό θα επηρεάσει, αυτό προφανώς και εσύ, Ελένη, ήθελες να ρωτήσεις, την ανακριτική διαδικασία και τα στοιχεία και αν εξαλειφθούν κάποια στοιχεία σε αυτές τις 2 μέρες. Η είδηση λοιπόν είναι ότι το Σάββατο το βράδυ η Μικαέλα υπευλήθη σε αξονική τομογραφία, όπου διαπιστώθηκαν από τις εξετάσεις κρανιοεγκεφαλικές εξετάσεις. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Άρα αυτόματα τι σημαίνει αυτό? Αυτό απαντά σε όλους αυτούς τους τυχάρπαστους καλοθελητές που λένε ότι χτυπήθηκε μόνη της. Υπάρχει άνθρωπος που έχει υποστηρίξει αυτό τώρα, σοβαρά? Ναι. Αυτό πραγματικά και εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πρώτη φορά το ακούω. Περισσότερο προβληματιζόμουν και εγώ για το μη χαθούν στοιχεία από το ότι δεν πήγε απευθείας, παρά ότι μπορεί να έχει βλάψει η ίδια τον εαυτό της. Είναι αδιανόητο. Υπήρχαν άνθρωποι, παιδιά, οι οποίοι της στείλανε και μήνυμα, επικοινώνησαν μαζί της, φίλοι της, γνωστοί της, οι οποίοι την οδήγησαν και όλα σε ένα νέο ξέσπασμα που κάποια στιγμή πάλι βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα στο προφίλ της και είπε σταματήστε να λέτε όλα αυτά τα πράγματα που λέτε. Δηλαδή, η Μικαέλα ανήκει σε μια γενιά. Τα έκανε όλα αυτά για να ξανάρθει στο φως της δημοσιότητας. Ναι, για κάποιους αυτό. Εντάξει, αυτό είναι τρελό να το πιστεύει κάποιος και πραγματικά στη σφαίρα της φαντασίας. Απευθύνθηκε όμως και στις φίλες της που χρησιμοποίησαν την κατάστασή της και την περίπτωσή της ώστε να βγουν και να μιλήσουν δημόσια. Μου κάνει εντύπωση το κομμάτι του πρώην της πρώην σχέσης της. Ενώ στην αρχή το απέρριψε, μετά λέει ακούγοντας αυτά που είπε η άλλη πλευρά στον αέρα,
μπήκε στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι και αυτός. Δηλαδή, λίγο δεν έχει καταλήξει αν μπορεί να τον εμπλέξει ή όχι. Δεν ξέρω τι έχεις καταλάβει από αυτά που σου είπε. Μα νομίζω ότι κοίταξε, δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια της Μικαέλλας, γιατί και η Μικαέλλα μου δίνει μια συνέντευξη. Δεν σημαίνει ότι η συνέντευξη που μου δίνει μου λέει όλα τα στοιχεία ή όλες τις, όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα κατά το 100%. Σαφώς. Είναι αληθινή. Μου απάντησε σε ερωτήσεις, μου απάντησε όσο μπορούσε να μου απαντήσει. Βεβαίως, όταν κλείνει ένα σπίτι και μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, δεν γνωρίζεις όλα τα μυστικά και δεν με ενδιαφέρει κιόλας αν με ρωτάτε να τα μάθω. Διότι ανήκουν σε ένα στενό πυρήνα προσωπικών δεδομένων που δεν ενδιαφέρει ούτε τον κόσμο που μας παρακολουθεί το να μάθει. Το παιδάκι τι κάνει, Νάσο? Το παιδί είναι σε ασφαλές περιβάλλον στη Ρόδο. Μεγαλώνει με τον Μπορμπό και με τον πατέρα του. Πηγαίνει στο σχολείο κανονικά, είναι στην πρώτη δημοτικού και μάλιστα τη ρώτησα και για το παιδί. Σε μια δύσκολη τροποντινά ερώτηση, γιατί της είπα το παιδάκι σου πώς το είδε όλο αυτό, πώς το αντιμετώπισε, το ενημέρωσες, και μου είπε ότι πήγε στο σχολείο και πήγανε τα άλλα παιδάκια πρώτη δημοτικού και είπανε στο γιο της ότι τη μαμά σου τη χτυπήσανε. Απίστευτο. Είναι πόσο σκληρά μπορεί να γίνουν από την ηλικία τους τα παιδιά. Τα παιδιά ό,τι ακούνε από το σπίτι τους. Τα παιδάκια δεν ξέρουν. Βλέπουν και δεν ξέρουν. Έχει πάρει μια δημοσιότητα, παιδιά, όλο αυτό. Και κοίταξε, και ξεκίνησε η δημοσιότητα από τις φωτογραφίες που ανήρτησε η ίδια η Μικαέλλα. Άρα θέλω να πω ότι θα το μάθαιναν. Έκανε το γύρο του διαδικτύου όλο αυτό. Τα λένε, δεν τα επεξεργάζονται. Νάσο, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Υπήρξαν αντιδράσεις μετά την προβολή της συνέντευξης? Φαντάζομαι θα έχετε μιλήσει ξανά με τη Μικαέλλα, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω μιλήσει. Αντιδράσεις, κοίταξε, σε επίπεδο φιλικό ή στενό κύκλο δικό της υπήρξαν, με την έννοια ότι υπήρχαν άνθρωποι που αμέσως με το που πληροφορήθηκαν την ιστορία έσπευσαν να τη βοηθήσουν, γιατί το λέω από την πρώτη μέρα και θέλω να ακουστεί ότι η Μικαέλλα χρειάζεται βοήθεια. Είναι ένα κορίτσι το οποίο μεγαλώνει ένα παιδί, ένα κορίτσι το οποίο είναι μόνο του, ένα κορίτσι το οποίο παλεύει, ένα κορίτσι το οποίο μετά από αυτή την κατάσταση είναι σε μια ψυχική αστάθεια. Αντί να το πω έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Σαφές. Και είναι και πάρα πολύ λογικό. Ο καθένας μας, αν πάθαινε κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι το σοκ το οποίο θα υποβαλόταν. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν πήγε αμέσως από το σοκ. Δηλαδή κλείστηκε από φόβο 2 μέρες μέσα στο σπίτι. Όχι μόνο αυτό, Νάσο. Αν έχει ξαναφάει ξύλο το κορίτσι, είναι και ένα μοτίβο που πια δημιουργείται στο σύστημά της, ότι δεν θα πάω να μιλήσω αμέσως. Λάθος μεν, μοτίβο δε, αλλά είναι λάθος. Καλό είναι να αλλά πρέπει, εγώ χτυπάω το καμπανάκι και το χτυπάω πολύ δυνατά, την καμπάνα δηλαδή χτυπάω, στην κεντρική πλατεία ενός χωριού, να ξυπνήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι την αγαπούν πραγματικά, που είναι δίπλα της και να πάνε να τη βοηθήσουν. Ουσιαστικά. Ήδη οφείλω να πω ότι ένας άνθρωπος που είναι κοντά της είναι η Νίνα η Κορομιλά και αυτή είναι μοντέλο φίλη της πολλά χρόνια, η οποία είναι δίπλα της και οφείλουμε να αποδίδουμε τα το κέσαρο στο κέσαρο, όπως λέω συχνά. Και από εκεί και μετά η Μικαέλλα νομίζω ότι είναι μεγάλο παιδί, μπορεί και να διαχειριστεί την εικόνα της, μπορεί και να πει τις αλήθειες της, ενδεχομένως σε μια δεύτερη φάση, σε μια δεύτερη συνέντευξη, αν και κατά πόσο και εφόσον θέλει να μιλήσει, κάτι το οποίο τουλάχιστον τουλάχιστον που έχω μιλήσει, δεν το επιδιώκει, δεν το επιθυμεί. Θέλει να ξεφουσκώσει η κατάσταση για να κινηθεί και η δικαιοσύνη και να ηρεμήσει, με τη μυστικότητα. Το βασικότερο είναι ότι για να ηρεμήσει η ψυχούλα της πρέπει λίγο να ησυχάσει όλη αυτή η φασαρία γύρω της, να βρει τον εαυτό της, να βρει τα πατήματά της, συμφωνώ, να προσέξει το παιδάκι της και όλα τα άλλα θα πάρουν το δρόμο του.